Γεια σας. Νονέ! Εσύ που είστε 23, οι υπόλοιποι δεν είμαστε τίποτα μπροστά σου. Λοιπόν, να σου πω, πόσο ζηλιά είναι αυτή η κοπέλα. Πόσο ζηλιά. Μα σου κάνουν δώρα τα βαφτιστήρια στο Πάσχα. Κοίταξε, το ένα μου έχει κάνει 2 χρόνια στο καπί μου, έχει πληρώσει. Αργότερα, όχι τώρα, ρε παιδί μου, λέμε, όταν θα μεγαλώσω. Άμα δεν χρειαστούν όλοι από μία λαμπάδα, ποια λαμπάδα θα κρατήσει. Γιατί γίνεται και το αντίστροφο. Άκουσα. Τη λαμπάδα θα κρατήσω. Με τη σφόρτωμα το φόρεμα. Το διακοσμούσα. Μερικά από τα κοσμήματα που δεν τα έχει βάλει σήμερα και τα χάρη όλα στα νύψια. Βλέπει εκεί. Για να παίζουν. Σύμφωνα με τα αίτημα τη Βορείου Ελλάδο, εσύ παίρνει τα δώρα και τα βαφιστήρια φέρνουν τα αυγά που έχουν βάψει τη Μεγάλη Πέμπτη μαζί με ένα τσουρέκι. Σιγά τα αυγά. Αυτή είναι η ιστορία. Κατάλαβες τι τραβάω. Λοιπόν, είσαι μία μπεμπέκα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Και ξέρεις γιατί. Γιατί χάρη όλα τα κοσμήματα σε αυτά τα νύψια όλα και είσαι χωρίς. Αυτά τα σάμπα λέγονται αυτά τα... Είδες πως τα έχω κάνει εγώ που τα έκανα παντόφυλλα. Ναι, είναι υπέροχα. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το look, είναι φρέσκο το look. Τι θα αλλάζα όμως. Mm-hmm. Αυτή η τσάντα που την είδα και σε άλλο χρώμα, νομίζω σε άλλη παίχτρια. Κάτι γίνεται με αυτές τις ψάθινες. Εσύ ήταν δική σου. Που ήταν σε μπέζ, νομίζω, χρώμα. Λοιπόν, είναι μόδα τα καλαθότσαντες. Αλλά αυτή επειδή τα ταιρίξει με το φόρεμα δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ωραίο να ταιριάζουμε το φόρεμα με το χρώμα της τσάντας. Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε άλλη τσάντα. Το ντένιμ που έχεις από πάνω, επειδή και αυτό έχει ένα print. Νομίζω θα έβαζα ναι μεν τζιν, αλλά ένα τζιν σκέτο, χωρίς ένα print. Αυτό όμως το look είναι φρέσκο, είναι υπέροχο, σου πάει. Χαμογέλα λίγο για να σου πάει καλύτερα ακόμα. Κάνε και λίγο έτσι, αυτό. Πάρε και ένα 3. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία, επιτέλους. Τέλειο. Ναι, Δήμητρα. Λοιπόν, αυτό το φορούμε είναι πολύ χαριτωμένο και σου πάει και είναι ωραίο που το βάλεις με sneaker και t-shirt, όμως... Το πριν του τζάκετ δεν ταιριάζει καθόλου. Δηλαδή, αυτό το μέσα look που είναι, μπορεί να είναι το φόρεμα με πριν, ρε παιδί μου, αλλά είναι clean cut το look. Ήθελε κάτι από πάνω που να του δώσει ένα χαρακτήρα επιπλέον ή να έχεις ένα αρμονικό πανωφόρι, δηλαδή ένα από τα δύο. Το λάθος πανωφόρι δεν χωράει εδώ. Ούτε αυτή η τσάντα, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η τσάντα, ούτε ταιριάζει εδώ. Το υπόλοιπο μου αρέσει, το t-shirt με αυτό το φόρεμα, τα σκουλαρίκια σου που είναι διακριτικά, τα μαλλιά σου και τα παπούτσια είναι πολύ ωραία. Να σου πω, τα 2 που βάζω σήμερα δεν τα χαίρομαι. Θα σου βάλω και σε ένα 2. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν τα χαίρομαι. Δηλαδή, πραγματικά, να σου πω, μου φαίνονται τόσο ανούσια αυτά τα look. Δηλαδή, λέμε ένα look ότι είναι ωραίο, ωραίο, είναι μια χαρά. Γιατί να σχολιάζουμε, δηλαδή, γιατί να ασχολούμαστε. Ξέρω, 8 και 3, 11 άνθρωποι με ένα φόρεμα, με ένα t-shirt. Ή με ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο που βάλει η Ανδρία, με ένα παντελόνι. Ή ένα... Εγώ είμαι απαιτητικός πολύ. Απαιτητικός πολύ είμαι, αλλά... Ναι. Δεν πειράζει, βάλε και ένα 2. Έβαλε. Το ηθικό. Εύελιν. Δημητρά μου. Ωραίο το φόρεμα. Σου πάει πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι που είχε πει η Βικτόρια Μπέκαμ, ότι όταν υπάρχει έντονο ντεκολτέ ή έχουμε από τη φύση μας, καλό θα ήταν να μην βάζουμε τις τσάντες έτσι πλάγια, γιατί το μάτι πέφτει απευθείας εκεί, στο χώρισμα. Καλό θα ήταν, ας πούμε, να τις κρατάμε χωρίς να το έχουμε βάλει έτσι. Ναι, μπράβο, στο χέρι. Λοιπόν, δεν θα ήθελα ακριβώς πανωφόρη στη συγκεκριμένη εικόνα. Θα μπορούσες να έχεις βάλει ένα φούτερ ή μια ζακέτα ή κάτι και να την είχες δέσει κάπως εδώ στο νόμο σου ή κάτι. Τέλος πάντων, να ξεφύγουμε λίγο από την κλασική εικόνα, γιατί τώρα ανοίγει ο καιρός από την κλασική εικόνα. Έβαλα ένα πανωφόρη. Κάτι άλλο σιγά-σιγά. Να αρχίσουμε να τα εξελίσσουμε αυτά. Είναι μια όμορφη εικόνα, πολύ συγκροτημένη. Το πανωφόρη όχι. Η τσάντα δεν με χαλάει. Θα την ήθελα κόκκινη. Με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Μπορντό. Τι βάθμο έβαλες? 3. Τι βάθμο... εσύ έβαλες 2. Ναι, χρειάζεται. Το 2 που δεν ευχαριστιέται έβαλε. Το 2 που δεν ευχαριστιέται. Καλά, δεν είναι και κανένας τεράστιος βαθμός το 2. Ναι, αλλά άμα δεν το ευχαριστιέται... Κανονάζια. Εγώ το ευχαριστιέμαι το 3 που έβαλε. Ναι, εντάξει, είναι ωραίο look. Τι θα κάνουμε τώρα, είναι φρέσκο. Είναι το μήκος του φορέματος υπέροχο.
Δεν το ευχαριστιέται αυτό. Κρύβω το τζάκι. Ξεπέρασα το 10, που αν με ρωτάς, είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. 10,5 είναι η σημερινή τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις, Δημητρά μου. Θεωρώ ότι έφερα ένα πολύ φρέσκο look σήμερα. Μέσα σε στάσεις, ωραία χρώματα, νηξιάτικα. Εγώ διαφωνώ στο ότι δεν τέριαζε το τζάκετ. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και η τσάντα. Τώρα ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ θεωρώ ότι το υποστηρίζω. Οι κριτές είναι κριτές.